Σας ακούσαμε, κύριε. Επί της ουσίας, σας παρακαλώ. Σας ακούσαμε. Επί της ουσίας. Κύριε Παναγιώτοπουλε. Και δεν θα απευθύνεσαι μόνο σε μένα. Διότι έχουμε συνομιλητή. Ο οποίος εκτόμησε μια βαρύτατη έκφραση. Την οποία αν εσείς τη δέχεσαι, καμάρι σας και δόξα σας. Να μιλήσει ο κύριος Τριαντάφυλλος, παρακαλώ. Εάν δέχεσαι το τσιράκι της Μέρκελ. Εγώ δεν το δέχομαι. Μα δεν με αφήνετε να μιλήσω, κύριε Παναγιώτοπουλε. Κύριε Παναγιώτοπουλε, παρακαλώ. Αφήστε με να μιλήσω. Θα πείτε τη γνώμη σας. Και δεν θα συμπεριφέρεστε ως παιδονόμος εδώ. Κύριε Διαδάφη, συντονιστής υπάρχει και συντονίστρια. Δεν με αφήνετε. Λέω λοιπόν ότι αυτού του τύπου οι δημόσιες παρεμβάσεις... Αφήστε με να μιλήσω. Να ολοκληρώσει, κύριε Παναγιώτοπουλε, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα σας το βάλω γραπτός, μου το εγκρίνετε. Μιλήστε, κύριε Διαδάφη, δεν έχουμε χρόνο όμως. Έχετε πάει την εκπομπή όλη πίσω. Ωραία, λοιπόν, πριν το κάνω αυτό, λοιπόν, πριν το υποβάλω γραπτός στον κύριο Παναγιώτοπουλο, θα πω το εξής. Τέτοιου τύπου δημόσιες συζητήσεις δεν τιμούν κανέναν. Ακούστηκε και αυτό, προφανώς δεν προσθέτουν στην τιμή του πολιτικού κόμματος. Τώρα, εάν κάποιος βγαίνει με καφενειακά επιχειρήματα, αυτά τα οποία ακούγονται σε λαϊκές κουβέντες, όντας εκπρόσωπος ενός κόμματος και λέει ότι είναι τσιράκια της Μέρκελ ή πολιτική του αντίπαλη, εύκολα θα μπορούσε κάποιος να τον πει τσιράκι του Πούτιν. Αλλά δεν θα ήταν, δεν θα προσέφερε ούτε αυτό κάτι στο δημόσιο διάλογο. Όταν κάποιος έχει να σηκώσει τις αξίες τις ευρωπαϊκές, γιατί εγώ ακούω με μεγάλη προσοχή και έχουμε δώσει αγώνες εμείς σε επίπεδο ευρωπαϊκό, για να έχει η Ευρώπη το ρόλο της, να έχει το στρατό τον ευρωπαϊκό, να έχει κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα, για αυτά τα πράγματα έχουμε δώσει αγώνα εμείς και δεν λοξοκοιτάζαμε στις δύσκολες στιγμές προς Ρωσία, προς τριτοκοσμικές χώρες ή άλλου τύπου ιστορίες. Εμείς ήμασταν σταθερά προσιλωμένοι όλο αυτό το χρονικό διάστημα και μάλιστα συνοικοδομήσαμε